Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σύντροφοι του αγώνα για μια νέα ζωή, η ελπίδα είναι εδώ, εδώ στην πλατεία Συντάγματος και όχι στα έδρανα κάποιων που πήραν την ψήφο του λαού και πανηγυρίζουν ότι κυβερνάνε ή ότι κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Η ελπίδα είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος που έχει δώσει αγώνες, έχει χυθεί αίμα για τα εργατικά δικαιώματα, για την οικογένεια, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά που θέλουν τώρα, 100 χρόνια μετά. Αυτοί είναι τα απολυθώματα της ιστορίας, τα πραγματικά μικρά απολυθώματα, οι υπηρέτες του κεφαλαίου και θέλουν να σκλαβώσουν κι άλλο το λαό. Δεν φτάνουν οι σκλαβιά, δεν φτάνει η σκλαβιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μαύρη βίβλο της δεκαετίας του 90. Φρόντισαν με νέα νομοσχέδια, με υιοθέτηση ευρωπαϊκών οδηγιών, να σφέρουν κι άλλα δυσχερή προβλήματα στη ζωή των εργαζομένων. Γι' αυτό ψήφισαν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και εμείς, οι νοσοκομιακοί γιατροί, το 2017 καταργήσαμε την κατάπτυστη διακύκλιο του ΣΥΡΙΖΑ που μας έβαζε 12 ώρα με κατάληψη στο Υπουργείο, με διαδηλώσεις. Όπως και τότε, έτσι και τώρα θα καταργήσουμε αυτό το έκτρωμα το οποίο πάει ακόμα περισσότερο, το οποίο χτυπάει ακόμα περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων. Το ξέρουν ότι λένε ψέματα. Εμείς κάναμε γκάλωπ σε όλο τον Ευαγγελισμό στους 3.000 εργαζόμενους. Δεν βρέθηκαν ούτε 10 να υποστηρίξουν ότι μπορεί να έχει και θετικά, όπως είπε η κατάπτυστη ανακοίνωση της πουλημένης ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Ο λαός είναι εδώ και θα παλέψει. Όμως χρειάζεται, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Χρειάζεται μέσα σε κάθε σπίτι, με λεπτομέρεια, με πειθό, να καταλάβει ο κάθε συνάδελφος όχι μόνο το άδικο του νομοσχεδίου, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα, ότι πρέπει να αρνηθεί τις επιστρατεύσεις όπως έγινε σήμερα στο Πειραιά, ότι πρέπει να δείξει ανυπακοή στα κελεύσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπως έγιναν σήμερα και χτες οι συνάδελφοι υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, που ο περιβόητος κύριος Πατούλης δεν συνεδρίασε καν για αυτό το θέμα και η παράταξή του βγήκε κατάπτυστη μειοψηφία που πήγαν να ψηφίσουν ούτε το 30%. Οι συνάδελφοι απέρριψαν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, απέρριψαν το φακέλωμα, απέρριψαν να είναι μέσα φακελωμένοι στο Υπουργείο Εργασίας. Μέσα στα νοσοκομεία, συνάδελφοι, εκτός από το πρωί και νύχτα που δουλεύουν οι νοσηλευτές, το 30% είναι συνάδελφοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Οι ειδικευόμενοι γιατροί δουλεύουν 7 και 8 και 10 εφημερίες και από κάποιο σημείο και μετά είναι απλήρωτες. Οι ελαστικά εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, που είτε με ατομικές συμβάσεις είτε επικουρικοί, που τους έχουν για πέταμα, που μέχρι το τέλος του χρόνου στον Ευαγγελισμό θα απολυθούν εκατοντάδες συνάδελφοι, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο και έρχεται και το Υπουργείο να φέρει ξανά τους εργολάβους. Δεν έλυσαν το πρόβλημα με τις ατομικές συμβάσεις. Δεν έλυσαν το πρόβλημα με τους επικουρικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τα νοσοκομεία υποφέρουν και θα υποφέρουν, γιατί ακόμα και η πανδημία να περάσει, τα κενά είναι τεράστια. Και αυτό θέλουν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να δουλεύουμε παραπάνω, να δουλεύουμε απλήρωτη δουλειά, να δουλεύουμε 12 ώρα και όλα αυτά στο όνομα της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στο όνομα του αδυσόπιτου κέρδους και του αδυσόπιτου ανταγωνισμού. Θα πούμε όχι για άλλη μια φορά
θα είμαστε στο δρόμο, θα είμαστε στην αντίσταση, θα συνεργαστούμε με όσους πραγματικά θέλουν να αντιπαλέψουν και όχι με αυτούς που θέλουν να εκφράσουν μισόλογα δήθεν ότι μπορεί και κάποια σημεία να είναι θετικά. Να καταψηφιστεί από τη Βουλή, έχει ήδη καταψηφιστεί από το λαό. Εμείς συνεχίζουμε. Αυτοί θα πάρουν το δρόμο τους μόνο όταν ο λαός το αποφασίσει και όχι κάποιος δίθεν φωτισμένος ηγέτης.